Πράγματι, σήμερα οι μεταφορείς που κάνουν απεργία μεταφοράς των μαθητών έχουν απόλυτο δίκιο, διότι εμπέζονται εδώ και 2 χρόνια. Ενώ έχουμε τα χρήματα να πληρώσουμε ένα δίμηνο του 2012, δεν τα πληρώνουμε, διότι τα εντελώμενα μας επιβάλλουν, χωρίς να υπάρχει καμία διδαγή, να κάνουμε περικοπές. Εμείς δεν έχουμε καμία εντολή από το Υπουργείο Εσωτερικών ή Οικονομικών να κάνουμε περικοπές, άρα δεν μπορούμε να κόψουμε τα τιμολόγια, αυτά τα οποία έχουν τιμολογηθεί, δηλαδή και πληρώθηκε το ΦΠΑ, από τους μεταφορείς. Τα στείλαμε στα εντελώμενα και τα εντελώμενα δεν τα υπογράφουν προκειμένου να πληρωθούν. Η Περιφέρεια, τόσο η Οικονομική Επιτροπή, αλλά τόσο και ο κύριος Περιφερειάρχης, με διαβολές που κάνουμε και με το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών, προκειμένου να λυθεί το θέμα, ενώ μας είχαν δώσει λύση πριν μία εβδομάδα, στις 21 του μηνός που κατεβήκαν κάτω και οι μεταφορείς μαζί με τον πρόεδρο των λεωφορείων και αστικών, είπαν ότι την προηγούμενη Τρίτη θα δίναν τη λύση και δεν τη δώσανε και μας κοροϊδεύουν και δεν μας απαντάνε. Και όπως ακούω την Ράδιο Αρβίλα, από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, λέει ότι θα γίνουν περικοπές σε όλες τις οφειλές μέχρι σήμερα. Κάτι το οποίο είναι όχι απάνθρωπο, άδικο και παράνομο. Διότι οι μισές περιφέρειες πληρώθηκαν 100%. Η δικιά μας γιατί να πληρωθεί μείον 20%. Άρα έχουν δίκιο και πιστεύω ότι θα λυθεί αύριο. Μέχρι το μεσημέρι μας διαβεβαιώσαν ότι θα έρθει σε σύσκεψη το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών προκειμένου να μας δώσουν την απάντηση. Ποια θα είναι, θα την ακούσουμε αύριο. Πιστεύουμε ότι θα είναι η θετική. Αλλιώς θα έχουμε μεγάλη ταλαιπωρία στους μαθητάς μας, που πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. 4.500 μαθητές να μεταφέρονται είτε ιδιωτικά, είτε με τα πόδια, είτε να πληρώνουν εισιτήριο, το οποίο είναι άδικο για την περιφέρειά μας. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους και στους μεταφορείς και στους γονείς να βρούμε την καλύτερη λύση. Στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών και στην κινητοποίηση, απεργία μάλλον θα έλεγα, από πλευράς μεταφορέων, εκτιμώ ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα ως μη όφιλε. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, γιατί λίγο πολύ είναι γνωστά. Εκείνο που πρέπει να πω και να γίνει κατανοητό είναι ότι η περιφέρεια έχει κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι της, προκειμένου να υπάρχουν τα χρήματα διαθέσιμα για τους μεταφορείς. Ήδη τα λεφτά αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο Ταμείο της Περιφέρειας, ήδη όλα τα γραφειοκρατικά έχουν ολοκληρωθεί, τα εντάλματα βρίσκονται στην Υπηρεσία Εντελωμένων Εξόδων και παρουσιάστηκε το πρόβλημα επειδή με προφορική εντολή από το Υπουργείο Οικονομικών δίνεται η κατεύθυνση να υπάρξει περικοπή 20% στις αμοιβές των μεταφορέων. Κάτι για το οποίο λογικό είναι, αντέδρασαν οι μεταφορείς, με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτή η αναστάτωση. Σε συνεχή επαφή που είμαστε με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, και μάλιστα μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε συνεχείς επαφές, γίνεται σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών με συμμετοχή αρμοδίων και από τα 2 Υπουργεία και πιστεύω, αισιοδοξώ, ότι θα βρεθεί τελικά η λύση. Για το σκοπό αυτό, μάλλον και για το σκοπό αυτό, θα είμαι από αύριο το πρωί στην Αθήνα, προκειμένου να έχω επαφή με τους αρμόδιους για το θέμα αυτό και να παρακολουθήσω από κοντά το θέμα και να ξέρω, να δω τι εξελίξεις θα υπάρξουν